χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι. Άχου καλέ, τι ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Καλέ, δεν έχω κάνει λάθος, απλά θέλω να το συνηθίσω. Να λέω δηλαδή καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς. Έχει ένα πρόβλημα. Θα χάσω τη θάλασσα. Ας το καλό. Δεν πειράζει όμως. Χαλάλη σας καλέ, γιατί από τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, θα λέω σε όλους σας καλημέρα σας. Και όχι μόνη μου, όχι καλέ. Θα έχω και τον Μιχάλη Σοφοκλέους και την Ευρυπίδου. Την Νατάσα Ευρυπίδου. Α, ναι. Μια μικρή διαφορά, γιατί η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου θα είναι στο Όλα για Σένα από τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου παρακαλώ. Τι γίνεται παιδιά, τι έγινε, να κάνω καφεδάκι μιας και είμαι εδώ. Άμπρα, ψήσε ένα καφέ και έλα. Να ψήσω ένα καφέ. Βεβαίως, σκέτσα εγώ, κυπριακό. Α, καλέ, ας, ξέρεις κάτι, αυτά τα κάνει ο Μιχάλης, δεν τα κάνω εγώ. Α, ναι, ένα Μιχάλη μου. Ναι. Ο καφές πού είναι, ναι, Μιχάλη. Έλα, Αλεξία μου. Ο καφές, λέω, πού είναι ο καφές. Ποιος καφές. Ο καφές το ξυπνήσατε. Ψάχνω από εδώ. Το ψήνουμε κάθε πρωί τον καφές, το ξυπνήσατε. Εντάξει, το βρήκα. Εντάξει. Έχει και κυπριακό, παιδιά. Πίσω από τον πάγκο. Το βρήκα, σου λέω, το βρήκα. Ξέρω ότι είσαι γύρισμα. Αλλά είπα να ψαχτώ λιγάκι εδώ πέρα για να δω τα δικά μου. Όλα καλά, έτοιμος για τις 7. Τι έχεις τις 7. Μιχάλη, ένα λεπτό γιατί δεν φαίνομαι. Περίμενε, δεν φαίνομαι. Ένα λεπτό, Αλεξία μου, γιατί είμαι γύρισμα. Ένα λεπτό, Τζόνα, που έλα, ξαναπέ μου. Μιχάλη μου. Έλα, Αλεξία μου. Μα καλά δεν σε ενημερώσανε ότι από τις 7 Νοεμβρίου θα είμαστε μαζί. 7 Νοεμβρίου, θα είμαστε μαζί. Μιχάλη! Με σοβαρό μιλάς, όχι, αφού 7 Νοεμβρίου είναι να λείπω εκτός Κύπρου, Αλεξία. Μα τι εννοείς, θα ξεκινήσω μόνη μου! Μα τι πράγμα, Αλεξία, μισό λεπτό γιατί... Ένα λεπτό. Ένα τον φάω τώρα να δείτε, έτσι. Έλα, ένα λεπτό, μου, παιδιά. Μιχαλή, πού θα είσαι, παιδί μου, 7 Νοεμβρίου, δεν θα είσαι μαζί μου. 7 Νοεμβρίου είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πάω να δω την πρεμιέρα της ταινίας που έκανα, Ιστορίες της Πράσινης Γραμμής, και κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφω τρίτη, αλλά απόγευμα. Α, δεν γίνεται να τους το πεις να το αλλάξουνε. Δεν γίνεται να ξεκινήσω χωρίς εσένα. Και βάλα σε σένα δηλαδή τη Δευτέρα με την Κωνσταντίνα. Ω, η Κωνσταντίνα θα είναι στο Όλα για Σένα. Μα καλά εσύ. Είσαι ο τελευταίος που το μαθαίνει. Εδώ όλα τα κανάλια το παίζουνε. Αλεξία μου, ήμουν γύρισμα στην εκπομπή το πρωί. Ναι, έφυγα μια κουβέντα και θα γύρισμα τώρα. Αλλά εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, να το παλέψουμε. Να το παλέψουμε. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Δηλαδή να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Αχα. Τέλεια. Θυμάσαι εκείνο το πρωτοχρονιάτικο που κάναμε στο ΡΙΚ. Καλά, εντός θυμούμε, μπήκαμε με τη μοτόρα. Θέλω να μπούμε και φέτος με τη μοτόρα. Εντάξει, λίγο δύσκολο όμως, γιατί εσύ είσαι σε Θεσσαλονίκη. Εν πειράζει, Μιχάλη μου, κάπως διαφορετικά θα μπαίνουμε. Εφιστήκαν να το κάνουν τη Δευτέρα, να το κάνουν την Τετάρτη, Αλεξία μου. Να είσαι καλά, βρε Μιχάλη μου. Άντε και καλό γύρισμα και εμεί θα τα πούμε την Τετάρτη τότε, να ξεκινήσω μόνη μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν και κάνετε μου πλάκα, ισχύει, ναι. Ισχύει, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Νομίζω να μας κάτσει. Ένα μας κάτσει. Άρχισαμε. Κάμπος ο Ντάραμαν, εσύ κάμπος ο Νεό. Νομίζω ότι ένα ξυπνούμε για τα καλά που το πρωί, ρε Αλεξία μου. Να σου πω, Μιχάλη μου, μεταξύ μας το αλίμονό τους. Αλίμονό τους, έλα λίγο. Δεν το μεταξύ, έκανα σου πλάκα, ξέρω το. Απλώς ήθελα να σε βάλω έτσι λίγο στη διαδικασία να καταλάβεις για το τι πρόκειται να συμβαίνει σε κάθε εκπομπή. Οπότε να είσαι προετοιμασμένη. Τι πρόκειται να περάσω, εννοείς, έτσι. Κατάλαβα, διότι, Μιχάλη, εννοείται ότι γνώριζα για αυτήν την αλλαγή εδώ και μέρες. Απλώς ήθελα να σε βάλω έτσι λίγο στην πριζούα, γιατί έντια να σε αφήκω. Εσύ να σε πειράζω συνέχεια. Εντάξει. Αγάπη μου, εσύ, να τα πούμε, ρε, από εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Από εβδομάδα, δηλαδή, από 7. Έγινε, άντε, φιλιά. Γεια σου, Μιχάλη μου. Bye, bye. Αχου καλέ. Και μην ξεχνάτε, έτσι, Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, ξεκινάμε εμείς από το πρωί 7-10, όχι 8-10, από τις 7 θα είμαστε στην παρέα σας και κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, Όλα για Σένα με Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
Για να δούμε τώρα τι θα δούμε στη σημερινή εκπομπή, παρακαλώ.